πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχετε πάρει για να διοργανώσετε μια σειρά εκδηλώσεων για αυτή τη συγκλονιστική περίοδο του τέλους της δεκαετίας του 60, μια περίοδο τεράστιων αγώνων που έχουν χαρακτηρίσει όλα τα κοινωνικά κινήματα για την αριστερά, την επαναστατική αριστερά μέχρι και σήμερα. Ειδικά η συζήτησή σημερινή για τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τους αντιπαλληλεγγύους Ιαπωνές είναι κρίσιμη για αυτή την περίοδο, γιατί κατά την δική μου άποψη αποτελεί μια γέφυρα ώστε να φτάσουμε από μια πληθώρα πλουραλιστικών πολύτων αφροκυριακών κινημάτων σε ένα τεράστιο παγκόσμιο κύμα, εξεγερσιακό κλίμα τη χρονιά του 68, η οποία έφερε στο προσκήνιο νέες προσδιορίσεις για την επαναστατική αριστερά. Ο πόλεμος του Βιετνάμ, ο δεύτερος πόλεμος της Ινδοκίνας, αποτέλεσε μια δομή και για τα δύο στρατόπεδα της πάλης των τάξεων. Αποτέλεσε από την πλευρά του αντιπάλου μια ιστορική και μια κρίσιμη στρατηγική ήττα στην καρδιά του υπεριαλισμού και από την πλευρά των λαών και των αγώνων αποτέλεσε μια, έδωσε μια νέα πνοή στα κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας του 60, που ειδικά στις χώρες του ανεπτυγμένου δυτικού καπιταλισμού οδήγησε σε κινήματα του Μάη σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, που ανέπτυξαν την επαναστατική αντικαπιταλιστική αριστερά μέσα από μια σειρά μετασχηματισμούς, δομές και έλλειψης. Πολύ σύντομα για έτσι μια επισκόπηση των γεγονότων του πολέμου, για να μην επεκταθούμε πάρα πολύ με τα γεγονότα, για να βγάλουμε κάποια πολύ καλά συμπεράσματα. Η εξόδουσος της Ινδοκίνας είναι πολύ υπαθή και έχει υποφέρει από την αποικιοκρατία από το 1858 και κατέληξε σε γαλλική αποικιοκρατία, η οποία έσπασε όταν επενέβη η κρίσιμη συγκυρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά την διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Χερσόνησο της Ινδοκίνας και το Βιετνάμ με τη συνακόρυφα είχε καταληφθεί από τους Ιάπωνες και αποτελούσε μία από τις πιο βασικές στρατιωτικές βάσεις τους στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Είχε κρατήσει όμως την παλιά διοίκηση των Βάλλων Αποικιοκρατών. Το Μάρτιο του 1945, με την κατάρρευση και της κυβέρνησης της στη Γαλλία, οι Ιάπωνες βρήκαν την ευκαιρία, αφού μπήκαν τα γαλλικά στρατεύματα, εισέβαλαν και εκδίωξαν τους Γάλλους. Ήταν όμως μία σύντομη περίοδος, ακριβώς γιατί μετά την παράδοση των Ιαπώνων τον Αύγουστο του 1945, δημιουργείται ένα πολιτικό κενό, ένα κενό στο κράτος, κενό εκπροσώπησης, το οποίο καλύπτεται όταν ο Χο Τσι Μινχ, έχοντας ιδρύσει κατά τη διάρκεια της κατοχής, της διπλής κατοχής, Ιαπωνικής και Γαλλικής, το απελευθερωτικό μέτωπο Ένωση για την Ανεξαρτησία του Βιετνάμ και τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό των Βιετμίν, ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ. Ασφαλώς οι Γάλλοι επεμβαίνουν ώστε να ανακτήσουν την επιρροή στην περιοχή. Ο Χο Τσι Μινχ απορρίπτει την ένταξη της Δημοκρατίας του Βιετνάμ στη Γαλλική Ένωση και ξεκινάει ο εθνικοπεριφερειακός αγώνας και επαναστατικός αγώνας του λαού του Βιετνάμ με έδρα το Βόρειο Βιετνάμ και την κυβέρνηση του Ανόη, ώστε να επιδιωχθεί η γαλλική νέα αποικιοκρατία. Οι Γάλλοι χάνουν με την ταπεινωτική ήττα τους το 1954, στις 7 του Μάη, σε ένα οχυρό που υποτίθεται δεν μπορούσε να καταληφθεί, ήταν παντοδύναμο, το Dien Bien Phu, και έτσι μέχρι τη δεκαετία του 60, έχοντας συγκρατήσει κάποιες λίγες δυνάμεις στην διοίκηση του Νότιου Βιετνάμ, αποσύρονται, δίνοντας τα σκύπτρα στους Αμερικάνους. Ήταν μια ολόκληρη περίοδος που οι παλιές κρατές, πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις, αποσύρονται από τις παλιές αυτοκρατίες και μεταβιβάζουν τις εξουσίες αυτές της πολιτικής επέμβασης και επιρροής στον ηγεμόνα υπεριαλιστή των ΗΠΑ. Από το 60 μέχρι το 65 ήταν η πρώτη φάση του πολέμου του Βιετνάμ. Μιλάμε για έναν εμφύλιο πόλεμο, έτσι όπως αποκωδικοποιείται, μεταξύ Βόρειου και του Βιετνάμ και της κυβέρνησης του Νότιου Βιετνάμ, που είναι κυβέρνηση αντεργέλων, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια υπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικάνων, οι οποίοι έχουν στείλει χιλιάδες συμβούλους και παρέχουν τεράστια οικονομική στήριξη και στρατιωτικό υλικό και εξοπλισμό στην κυβέρνηση του Νότιου Βιετνάμ. Το 1960 ιδρύεται το Εθνικό Μέτωπο Εθνικής Απελευθέρωσης του Βιετνάμ και το 1961 ο Στρατός Απελευθερωτικός των Βιετικών. Έτσι ξεκινάει ένας τεράστιος αγώνας του Βιετναμέζικου λαού, ο οποίος έχει όχι μόνο εθνικό απελευθερωτικό χαρακτηριστικά αγωνίζεται την ενοποίηση του Βιετνάμ, αλλά και επαναστατική προοπτική.
Το 63 είναι μια κρίσιμη χρονιά, γιατί ξεσπά μια πολιτική κρίση στο καθεστώς κοινοτήτου του Βιετνάμ, το οποίο ρίχνει κρίσεων λόγω της διαφοράς του, λόγω της καταπίεσης της μεγάλης πολιτιστικής πλειοψηφίας του λαού, αλλά και ασφαλώς λόγω της τεράστιας επίδρασης που είχε και τη είδηση ο Εθνικός Αναπεριοδευτικός Αγώνας των Βιετικών στο Νότιο Βιετνάμ. Ακολουθεί πραξικόπημα τη δολοφονία του Προέδρου, του DM, και έκτοτε μιλάμε για διαρκείς πολιτικές κρίσεις και αλλεπάλληλες κυβερνήσεις που δεν μπορούν να στηρίξουν κάποια νομοποίηση του καθεστώτος του εντελώς αμερικανοκίνητου. Την εποχή εκείνη, η ψυχροπολεμική ρητορία του νέου Προέδρου, του Λίντον Τζόνσον, και η αδυναμία της τότε αστικής τάξης του Νοτιού Βιετνάμ να επιβάλλει ομαλότητα και να συγκροτήσει μια σταθερή κρατική συγκρότηση στο Νότιο Βιετνάμ, οδηγούν στην επίσημη κήρυξη του πολέμου από την Αμερική με αφορμή δύο κατασκευασμένες επιθέσεις από έλεγαν οι Αμερικάνοι τον Αφρικό του Βορειού Βιετνάμ στο τορπιλικό Μάρκος στον κόλπο του Τονκίν. Έτσι ο Τζόνσον παίρνει από το Κογκρέσο την απόφαση για το Τονκίν και παίρνει τη λευκή εξουσιοδότηση να επέμβει στο Βιετνάμ με όσες και όποιες στρατιωτικές δυνάμεις και όποιους τρόπους θέλει. Το 1965 ήταν μια τεράστια κλιμάκωση και ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες δυνάμεις στρατού των Αμερικάνων στο Βιετνάμ. Ενώ ταυτόχρονα όμως και ο στρατός των Βιετνών έχει αποκτήσει τεράστια αντίληψη και στο Νότιο Βιετνάμ και έχει αυξήσει πάρα πολύ τις δυνάμεις του μέσα από την επιλογή του λαού μέσα στον πολεμικό αγώνα και στον πόλεμο. Η ανάπτυξη ενός ισχυρού αντιπολεμικού και αντιπεριαστικού κινήματος στο ίδιο το Νότιο του Βιετνάμ εντείνει την απροθυμία και το κύμα υποταξίας στο στρατό του Νότου. Το 1966 το Βιετνάμ το Νότιο συγκλονίζεται από ένα κίνημα απεργιών και λαϊκών εξεγέρσεων, φοιτητών εργαζομένων ενάντια στο καθεστώς Μαριονέτα που αποκτά ανοιχτά και αμερικανικό περιεχόμενο. Και στην κατάπνιξη των εστιών της εξέγερσης συμμετέχει όχι μόνο ο στρατός του Νότιου Βιετνάμ, ο οποίος είναι και γνωστός για την ημιώδη ομότητα και αγριότητα των μεθόδων του και προκαλεί τεράστια αποστροφή του λαού του Νότιου Βιετνάμ, αλλά και οι Αμερικανοί πεζοναύτες. Οι Βιετκόνγκ ενισχυμένοι και αξανόπιτη βοήθεια και της υπέρβου αλλά και των δικτύων που έχουν αναπτύξει στην πόλη και στη Σαϊγόν, επιχειρούν επιθέσεις έχοντας συγκροτήσει κατά βάση ενός αντάκτου τύπου στρατό, έχουν όμως και την ενίσχυση του τακτικού στρατού του Βορείου Βιετνάμ και την υποστήριξη πολύ μεγάλων κομματιών του πληθυσμού, το οποίο υποφέρει από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο στρατός του Νοτιού Βιετνάμ και ο υπεραλιστικός στρατός των ΗΠΑ, που δεν διστάζει όχι μόνο να χρησιμοποιήσει τα χειρότερα είδη όπλων, όπως είναι η ναυάλη, όπως είναι τη τριώδη αέρια και χημικά, που προκαλούν αφανισμούς χωριών, τρυπωνούν χωριά, σκοτώνουν, σφάζουν ολόκληρα χωριά, αλλά προκαλούν και μια τεράστια παραγωγική και οικολογική καταστροφή σε αυτή τη χώρα, που για δεκαετίες αργότερα δεν μπορεί να αναπληρώσει. Ταυτόχρονα, πολύ κρίσιμα επεμβαίνει στην συγκυρία, θα πω πιο μετά γι' αυτό, το τεράστιο πολεμικό αντιπεριστικό κύμα που αναπτύσσεται στην ΗΠΑ, στην καρδιά του αντιπάλου και σε ολόκληρη τη Δύση. Προκαλεί δηλαδή η εξέλιξη του πολέμου του Βιετνάμ και ο ηρωικός αγώνας του Βιετναμέζικου λαού ένα κλονισμό της νομιμοποίησης της υπεραλιστικής στρατηγικής στις ίδιες της ΗΠΑ και την υπεραλιστική επέμβαση και τη στρατηγική τους, αλλά και όσο σε όλο τον δυτικό κόσμο. Το 1966 βομβαρδίζεται το Ανόη, μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες που είχαν γίνει για να αποτραπούν οι φοβερές απώλειες, είχε γενωθεί η πρωτεύουσα, είχε μετακινηθεί πληθυσμός 500.000 ατόμων σε 1.200 που ήταν οι κάτοικοι, γιατί προέβλεπαν τους βομβαρδισμούς. Ταυτόχρονα όμως οι Βιετκόνγκ ανασυντάσσονται, επιτίθενται και συνεχίζουν τα χτυπήματα τα οποία έχουν πολύ μορφό χαρακτήρα. Πολύ κρίσιμο ρόλο έχει παίξει στην εξέλιξη του πολέμου και το ηθικό, ας το πούμε, η ηθική συγκρότηση και η ηθική νομιμοποίηση των δύο πλευρών, όπου η μία υπερευθύ χάνει διαρκώς έχοντας κοινωνιστεί από τα κοινωνικά κινήματα που ζουν στο εσωτερικό της, αλλά και από το αυξανόμενο ηθικό του αγωνιζόμενου Βιετναμέζικου λαού. Το Γενάρη του 68, οι Βιετκόνγκ ξεκινούν μια τεράστια επιθετική επιχείρηση, η επίθεση του ΤΕΦ,
η οποία σε κάποια επίθεση σε πάρα πολλά μέτωπα στην Νότιο Βιετνάμ και στη Σαϊγόν, η οποία δημιουργεί ένα κύμα καταλήψεων, πολιών και διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη Δύση. Αυτή η στιγμή είναι πολύ κρίσιμη, μια σειρά σημείων, όπως ας πούμε η προσωρινή κατάληψη της Αμερικάνικης Πρεσβείας, γίνεται γνωστή και δημοσιοποιείται και δίνει ένα μήνυμα ότι οι Αμερικάνοι θα χάσουν τον πόλεμο. Αυτό το πράγμα συγκλονίζει τον δυτικό κόσμο και αρχίζει και ξυλώνει όλη την υπεριαλιστική αφήγηση. Ταυτόχρονα γίνονται γνωστά περιστατικά φοβερών ομοτήτων και σφαγών, όπως η σφαγή στο Μιλάι, και η δημοσιογραφική κάλυψη αρχίζει υπό την πίεση του παγκόσμιου κοινωνικού κινήματος να αλλάζει χρειά. Τελικά, το εξωτερικό είναι και η αρχή του τέλους, ανακοινώνεται από τον Τζόνσον η σταδιακή απόσυρση των δυνάμεων των ΗΠΑ και η παράδοση του πολέμου πλέον στις ντόπιες δυνάμεις της κυβέρνησης του Νοτιού Βιετνάμ, η λεγόμενη διεθναμοποίηση του πολέμου. Και η μεγάλη πολιτική νίκη που πετυχαίνει αυτή η θετική στρατηγική του 68 είναι η πολιτική της απόσυρσης του Προέδρου από την κούρσα των επόμενων εκλογών. Στην προσπάθειά τους, μάλιστα, να αναπόψουν τον αμοιβοδιασμό και της περιοχής ανασύνταξης των Βιετκόν, οι Αμερικανοί πραγματοποιούν και την υπερευτική επέμβαση στην Καμπότζη του 69, δημιουργώντας εκτελέσεις και εμφύλιο πόλεμο. Ακολούθως, τα γεγονότα είναι ταχύτατα. Η απόσταση των Αμερικανικών δυνάμεων ολοκληρώνεται το 1973 τυπικά με την υπογραφή του Συμβόλου Βάσης των Εκτροπραξιών και σταδιακά ολοκληρώνεται μέχρι ενισχύοντας, προσπαθώντας να ενισχύσουν μάλλον και το στρατό του Νότου με ταχύτατους ρυθμούς για να μην μείνει αβοήθητος. Όμως το τρένο έχει περάσει. Το Μάρτιο-Απρίλιο του 1975 η Βιετκόν που διαλύει το δυνάμεις του Νότιου Βιετνάμ και καταλαμβάνει τους Σαϊγκόν. Η νίκη του Βιετνάμ έχει πάρα πολλές πλευρές, έχει σίγουρα και στρατιωτικές πτυχές, η εξέλιξη αυτή και πολιτικές. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η ευελιξία του στρατού υπό τον στρατηγό Γκιά, που είχε κατά βάση αντάρτικη συγκρότηση και έδινε τη δυνατότητα να επιφέρει και διαμήλυματα στον αντίπαλο, όντας ευέλικτος και ικανός να κινηθεί μέσα σε αυτή την περιοχή, αφού ήταν και ντόχη. Η ενίσχυση από άλλες δυνάμεις από τον πόλεμο Βιετνάμ, αλλά και η μεγάλη συμπαράσταση, η αξανόμενη συμμετοχή της συμπαράστασης του λαού των χωρικών, που ήταν το 70% του πληθυσμού του Βιετνάμ, έχουν δώσει αυτή τη μεγάλη νίκη. Οι συνθήκες αυτές και η έλλειψη ενός συγκεκριμένου μετόπου πολέμου, ο πόλεμος ήταν παντού, ανάγκασε τις ΗΠΑ σε κινήσεις αντιφατικές και σε ένα πόλεμο που φορά σε μεγάλο βαθμό, που έδινε τη δυνατότητα στον λαϊκό στρατό να υπερβεί την υπεροπλία, την τεράστια υπεροπλία, σε δυνάμεις και εξοπλισμό του αντιπάλου. Το κρίσιμο όμως, νομίζω, είναι η πολιτική πλευρά που οδήγησε στην νίκη, που έχει δύο πτυχές. Πρώτον, είναι το γεγονός ότι έδωσε βάρος στο κίνημα, στην ανάπτυξη λαϊκής υποστήριξης στην περιοχή του Νοτιού Βιετνάμ και κατέστησε αδύνατο για τον υπεριαλισμό και την τόπια αστική τάξη να συγκροτήσει μια στοιχειωδώς νομιμοποιημένη κυβέρνηση που να συγκροτήσει σχέσεις με τον λαό. Και δεύτερον, το τεράστιο διεθνιστικό μήνυμα που αυτός ο αγώνας έδωσε και η φοβερή αγώνας που ενέπνευσε στον ελληνικό καπιταλισμό. Η ιδιαιτερότητα αυτού του πολέμου, γιατί ασφαλώς δεν είναι ο μοναδικός, ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος, έχει να κάνει, νομίζω, με την επίδραση του αυτή. Δηλαδή, είναι το γεγονός ότι επέδερε ένα τεράστιο κλίμα νομιμοποίησης του υπεριαλισμού. Το αντιπολεμικό κίνημα που ξεκινάει ήδη από την δεκαετία του 60, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, παίρνει ξεκάθαρα αντιυπεριαλιστικά χαρακτηριστικά από το 65, τροφοδοτώντας τα μεγάλα κοινωνικά κλίματα του 68. Είχαν προηγηθεί βέβαια πολύ μεγάλα και σημαντικά γεγονότα. Η Κουβανική Επανάσταση, η οποία έδωσε μια επαναστατική προσπάθεια στην αυλόκρονα του ηγεμόνα του υπεριαλισμού, των ΗΠΑ, και είχε ξεκάθαρα διεθνιστικό προσανατολισμό, σηματοδοτώντας ένα μήνυμα κύματος εθνικοπελευθερωτικών και αντιπεριαλιστικών αγώνων στον τρίτο κόσμο. Είχε προηγηθεί ο πόλεμος της Κορέας, η εμπλοκή και πάλι του υπεριαλισμού και του ΟΗΕ τη φορά, μέσα ένα πόλεμο με φοβερές απώλειες, 70% των νεκρών ήταν άμαχοι. Είχε προηγηθεί η Αργεντινή Επανάσταση. Είχε προηγηθεί ένα κύμα αγώνων για το πολιτικό και τα κοινωνικά δικαιώματα, τον μαύρο στην Αμερική, το φεμινιστικό. Αυτές οι συνθήκες ενώθηκαν με τον αντιπεριαλιστικό αγώνα κατά την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ
Και νομίζω, επίσης, δεν ήταν οι πρώτοι άγοντες που συγκροτήθηκαν οι αντιπολεμικοί τότε, δηλαδή και την περίοδο της κουβανικής επανάστασης και αργότερα με την ένταση του ψυχροπολεμικού κλίματος 60-61-62 και την κατάσταση, την επέμβαση, η προσπάθεια επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα και η ανατροπής του Κάστρο, είχαν ήδη συγκροτηθεί αγώνες ενάντια στην υπεριοριστική αμερικάνικη στρατηγική, στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, το αντιπυρηνικό κίνημα, μια σειρά κινημάτων. Ειδικά όμως η περίπτωση του Βιετνάμ κλώνησε επειδή κέρδισε την υπεραλιστική στρατηγική μέσα από τη δημιουργία συνθήκων εσωτερικής αποσταθεροποίησης στον δυτικό κόσμο. Η γηστρατιωτική εμπλοκή σε μια περιοχή στην άλλη άκρη του πλανήτη, η οποία εμφάνιζε γεωπολιτικά μη σημαντική υπό το πρίσμα της εκδίωξης και της αποτροπής της κομμουνιστικής εξάπλωσης, κατέρευσε υπό το βάρος του τεράστιου κόστους που είχε για την Αμερικανική κοινωνία αυτός ο πόλεμος, που είχε 60.000 νεκρούς, είχε δισεκατομμύρια δαπανών και οδήγησε και στην καθήλωση του εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και το πλήγμα και το κόστος το πλήρωσαν τα λαϊκά στρώματα, δεδομένου ότι αυτοί που στρατολογούνταν πρώτοι και καλύτεροι, εννοείται προέρχονταν από τα φτωχά στρώματα της Αμερικής και τον πληθυσμό των μαύρων. Αυτό συναντήθηκε λοιπόν το αντιπολεμικό και το ταξικό κίνημα με την όξυνση των ταξικών αντιθέσεων στη Δύση και στην Αμερική, σε μια περίοδο που έπαιρνε ριζοσπαστικά και συγκρουσιακά χαρακτηριστικά, ειδικά στην περίπτωση των δικαιωμάτων των μαύρων. Στη ΣΥΠΑ λοιπόν, από το 64-65, με τις καταλήψεις των πανεπιστημίων, με το σύνθημα που πέφτει από το κίνημα, «We won't go, δεν θα πάμε». Αλλά ειδικά το 68-69, αναδεικνύει το αντιπεριαλιστικό στίγμα του κινήματος και ξεπερνάει το πρώτο επίπεδο που είναι το φιλιδινικό κίνημα και φτάνει να χτυπήσει την καρδιά του αντιπάλου. Συναντά ταυτόχρονα μια σειρά άλλων κινημάτων και έκρηξεων και νομίζω ότι τελικά το αντιπολεμικό αντιπεριαλιστικό κίνημα για τον πόλεμο στο Βιετνάμ έχει καταφέρει να δώσει αυτή τη συμβολή. Δηλαδή ενοποιεί μια σειρά κινημάτων που ήταν σε ανάπτυξη, όπως και προεπήχαν και συνεχίστηκαν, για τα πολιτικά δικαιώματα, τις ελευθερίες, για τις γυναίκες, το φεμινιστικό κίνημα, τους ομοφυλοφίλους, κινήματα αντικουλτούρας, μουσικά κίνηματα, τα ελληνικά κίνηματα, τα ενοποιεί πίσω από ένα ριζοσπαστικό πρόσημο, γιατί είναι έναν τόνο, έναν παγκόσμιο τόνο. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ στη ριζοσπαστικοποίηση του κοινωνικού κίνηματος. Μέσα από αυτούς τους αγώνες φτάνουν αυτά σε προγραμμώσεις, οι οποίες, για παράδειγμα, οι SDS, η Αμερικάνικη Ένωση των Φοιτητών, που είχε παίξει κύριο ρόλο στο κίνημα του 1869, από την εποχή του 1960, στήριζε μια έμεσα, ας πούμε, μια πιο μετρόπαυτη πολιτική. Δεν δήλωνε σε καμία περίπτωση υποστηρίχτρια των αριστερών, ας πούμε, έτσι, κομμάτων ή χωρών κτλ. Και έμεσα, νομίζω υποστηρίζει και πολιτική Κέννεντι, αν δεν κάνω λάθος, φτάνει όμως να υποστηρίζει ανοιχτά και θαρετά την νίκη του κομμουνιστικού στρατού στο Βιετνάμ. Όλα αυτά τα σύμβολα, ο Τσέ μετά την δολοφονία του, ο Χο Τσέ Μιν γίνονται συμβόλαια του παγκόσμιου κοινωνικού κινήματος της νεολαίας και όχι μόνο. Ταυτόχρονα αυτά συνέβησαν και στην Ευρώπη, δηλαδή όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στη μεγάλη παγκόσμια έκρηξη του 68 πέρασαν μέσα από το αντιπολεμικό κίνημα. Ο ίδιος ο Μάης, ο γαλλικός Μάης, ξεκίνησε με τη συγκρότηση του κίνηματος του 22 Μάρτη, που έγινε μετά από μια διαδήλωση που είχαν συλληφθεί πάρα πολλοί φοιτητές και προέκυψε μετά από διαμαρτυρία για τις συλλήψεις αυτές. Ο Ιταλικός Μάης, το Φλεβάρι του 67, επίσης ξεκίνησε και είχε στο πλαίσιο των αρχών του μια εβδομάδα για το Βιετνάμ, τη λεγόμενη καταλήψη πανεπιστημίων, οι οποίες μάλιστα κατεστάλησαν πάρα πολύ για την αστυνομία. Η Γερμανία, στη Γερμανία δημιουργήθηκε το τεράστιο κίνημα, το οποίο συνδέθηκε πάρα πολύ με τους αγώνες της νεολαίας αλλά και των εργαζομένων και τεράστιες απεργίες. Ήταν μια συγκλονιστική περίοδος, η οποία ήταν η δική της αποχουντοποίηση, ας το πούμε έτσι. Ήταν μια περίοδος όπου το κίνημα ενάντια στον αυταρχισμό του κράτους και τη συντήρηση του μηχανισμού στο δικαστικό σώμα, στη διοίκηση των παλιών αυταρχικών προσώπων, ας πούμε, και της δομής, που δεν άλλαξαν και πολύ μετά, ας πούμε, την περίοδο του ναζισμού. Όλα αυτά τα κινήματα στην Αγγλία, στην Πράγα, έκαναν τα ομοιώματα του Τζόνσον. Όλα αυτά τα κινήματα είχαν ως σταθερή αναφορά και γέφυρα το κίνημα ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Αξιοσημείωτο επίσης είναι... Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το κίνημα στην Ιαπωνία, το οποίο
είχε πάρα πολύ προσπαθικά χαρακτηριστικά και είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί συνέβη σε μια χώρα που αποτελούσε πολύ σημαντική βάση ανεποδιασμού της Αμερικής. Το φοιτητικό κίνημα της Αμερικής, για να μεταφέρει όλο το Βίτναμ. Το φοιτητικό κίνημα καταρχήν σήκωσε αυτόν τον αγώνα μέχρι το 67, όμως μετά το 67 δεν περιορίστηκε εκεί. Μιλάμε για πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, συγκρούσεις με την αστυνομία, νεκρούς από την αστυνομική καταστολή πολλές εκατομμυρίων ανθρώπων με στόχους και το απολυμό κυβερνητικό κέντρο, αλλά και βασικά τον Αμερικάνικο εμπεριαλισμό. Καταλάμβαναν το σταθμό των τρένων στο Τόκιο για να μην περάσουν τα τρένα να μεταφέρουν να ανεβοδιάσουν τις δυνάμεις των ΗΠΑ. Το Συνδικάτο Σιδηροδρόμων τον Οκτώβριο του 67 αρνιόταν να μεταφέρει το πολεμικό υλικό. Πορείες στην Ίσο Κινάου, που ήταν η μεγαλύτερη εξωτερική βάση των ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Ασία, μιλάμε για πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα και το πολύ μορφό αυτό κίνημα βρέθηκε σε μια στιγμή όπου μπορούμε να εντοπίσουμε τη γέννηση της επαναστατικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Αυτό και ασφαλώς η τεράστια ρομή του 68 και των νέων κινημάτων που γεννήθηκαν. Είναι σαφές ότι τα κομμουνιστικά κόμματα της περιόδου στη Δύση αδυνατούν να εκφράσουν οποιαδήποτε στοιχεία αυτού του αντιυπεραλιστικού κινήματος, ούτε πολιτικά μπορούν, αλλά ούτε και πρακτικά. Αποστρέφονται τις ριζοσπαστικές αυτές πρακτικές, τις καταλήψεις που στην αυτονομία δεν μπορούν να συνεπάρχουν με αυτόν τον ριζοσπαστικό αυτονομητισμό. Πολιτικά όμως, και εκεί είναι η μεγαλύτερη αιτία, έχουν ενσωματωθεί τελείως σε ένα ρυθμιστικό σχέδιο ενσωμάτωσης στην αρχική στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης του κράτους, το οποίο κατά τη δική τους αντίληψη θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλασμα για την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των εργαζομένων και γιατί όχι το σοσιαλιστικό κράτος, οδηγώντας σε αυτές τις μεταγενείς αναλύσεις του τύπου δημοκρατικός δρόμος προς τον σοσιαλισμό και τελικά στον ιστορικό συμβιβασμό, ειδικά κομμουνιστικό κόμμα Γαλλίας, κομμουνιστικό κόμμα Ιταλίας. Σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής γραμμής γεννιέται μια αριστερά και νομίζω ότι εκεί είναι η μεγάλη συμβολή και η συνάντηση του αντιπεριαλιστικού κινήματος με τα κινήματα του Μάρτη του 68, που αν τα δεύτερα έδωσαν το αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο και τις αναζητήσεις, το πρώτο έδωσε το βασικό χαρακτήρα της επαναστατικής αριστεράς, πρέπει να είναι όπως σχεδόν και σήμερα, που είναι ο αντιπεριαλισμός, η αντιπεριαλιστική πάλι. Δεν υπάρχει επαναστατική αριστερά, εάν δεν είναι σήμερα αντιπεριαλιστική. Και τότε αυτή η συμβολή ήταν κρίσιμη, ειδικά να σκεφτούμε ότι μπαίναμε σε μια περίοδο που μετά το 70 ξεκινάνε με μεγάλη επιθετικότητα και υπό το βάρος της υποχώρησης των κινημάτων της δεκαετίας του 60, οι υπεριαλιστικές ολοκληρώσεις να συγκροτούνται, η παραπληρωματική σχέση με τον υπεριαλισμό των ΗΠΑ, ξεκινάει μια φιλελεύθερη επίθεση και μάλιστα οι υπεριαλιστικές ολοκληρώσεις παρουσιάζονται ως προοδευτικό σχέδιο ενοποίησης των λαών. Πάνω σε αυτή τη συγκυρία κατόρθωσε το μεγάλο αυτό κίνημα και η περίοδος του πολέμου του Βιετνάμ να συγκρατήσει δυνάμεις μαχόμενες, οργανώσεις, ρεύματα, μια σειρά δυνάμεων, τα μουνιούχουτα μαγωγικά, τα τροφιστικά ρεύματα, η ριζοσπαστική αυτονομία, που κατόρθωναν και παρέμειναν αντιπεριαλιστικά, επαναστατικά ρεύματα της αριστεράς. Ταυτόχρονα το κίνημα για το Βιετνάμ συνδέθηκε και συναντήθηκε σε πάρα πολλές όψεις με όλη αυτή την περίοδο. Για παράδειγμα, ανέδειξε ζητήματα και στοιχεία που άκονται τόσο του πυρήνα της αστικής στρατηγικής, όσο και της αποτυχίας του σοβιετικού μοντέλου του μαρξισμού, την ουδετερότητα της τεχνικής, την αποθέωση της τεχνολογίας. Τη στιγμή που οι ΗΠΑ στον υπεραλιστικό πολέμο που διεξάγουν προτάσουν και κάνουν επίκριση πολεμικής υπεροπλίας και φοβερής τεχνολογικής υπεροχής, τη στιγμή που στη Σοβιετική Ένωση μπαίνοντας στο άρμα της πανιότητας και της αναπαραγωγής καπιταλιστικών σχέσεων, στέλνουν το 67 διαστημικό εργαστήριο στην Αφροδίτη για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση, ένας λαϊκός στρατός από χωρικούς, αγρότες και χωριάτες, έχει καταφέρει και χτυπάει την καρδιά του υπεριαλισμού. Ο Δαβίδ νικάει το Γολιάθ. Αυτή η νίκη του ανθρώπινου παράγοντα απέναντι στην υπεροπλία της πολεμικής μηχανής συγκινεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις νεολαίστικες, ειδικά μάζες, και η οποία νεολαία μάλιστα αποτελείται το υποκείμενο αυτής της διαδικασίας, στο διεκτικό καπιταλισμό, δηλαδή η νεολαία των πανεπιστημίων, συζητάει πλέον και αρχίζει
ναι, ολοκληρώνω. Και αρχίζει να συζητάει ζητήματα του τύπου τι μαθαίνουμε, για ποιο σκοπό τα μαθαίνουμε. Ποιον εξυπηρετεί αυτό το υπόδειγμα τεχνικής ανάπτυξης που εντάσσεται αυτή τη στιγμή στο νέο κόσμο και στο καπιταλισμό. Στην Αμερική είχαν συγκρούσει έξω από το εργοστάσιο που παράγουν τις λαμπάνες. Συνδέεται έτσι το αντιπεριστικό κίνημα με την παγκόσμια επίδραση μιας σειράς δευμάτων ή την πολιτιστική επανάσταση του 1966, αλλά και της αναζήτησης την περίοδο του Μάη, μορφών μεθόδων και ιδεολογικών συνόλων εδραίωσης και αναπαραγωγής αστικής εξουσίας. Τελειώνω με ένα πολύ μικρό συμπέρασμα που νομίζω ότι είναι και το βασικό τέλος στην κουβέντα, που είναι ποια είναι τελικά η βασική συνειφορά του τεράστιου αυτού αντιπεριστικού κινήματος και του πολέμου του ίδιου, της εξέλιξης του Βιετνάμ. Για να συζητάμε σήμερα. Είναι, νομίζω, συντρόφοι και σύντροφοι ότι ο υπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος. Νικήθηκε. Και νικήθηκε από έναν λαό, νικήθηκε με το όπλο στο χέρι, από έναν λαό ο οποίος συγκρότησε ένα φοβερό μέτωπο στον κοινωνικό του σχηματισμό και ανέδειξε το σωστό αντίπαλο, την ντόπια αστική τάξη, το πολιτικό της σύστημα του σταυρό και τον υπεριαλιστικό παράγοντα, νικέται με την οικοδόμηση πλατιών συμμαχιών μέσα στη βάση των αναγκών των συγκρότητων του λαού, νικέται όταν συνδέεται το εθνικοπαριστερητικό στοιχείο με την επαναστατική πάλι και το εθνικό ιδεολόγημα, το συνεκτικό μετασχηματίζεται και εκεί είναι ο ρόλος τελικά του επαναστατικού παράγοντα σε κοινωνική και ταξική απελευθέρωση. Νικείται με τον προλεταριακό διεθνισμό που καταφέρνει να καταστήσει τον κοινωνικό σχηματισμό ένα επίκεντρο μιας ταξικής σύγκρουσης φοβερής, η οποία έχει σπάει το τρίτο στην αλυσίδα, η οποία φτάνει στην άλλη άκρη της γης να συγκλονίζει την καρδιά του υπεραλιστικού γίγαντα και να απονομοποιεί τη στρατηγική του. Έτσι κερδίζει η λαή. Όταν οι Αμερικάνοι και οι Δύσοι κατάλαβαν ότι αυτή η φοβερή ανάπτυξη της χρυσής τριακονταετίας βασίζεται πολύ μεγάλο βαθμό στην εκμετάλλευση των ανθρώπων του τρίτου κόσμου, αλλά και όταν κατάλαβαν ότι αυτή η πολεμική μηχανή τελικά δεν θέλει και τίποτα για τους λαούς της Δύσης, αλλά τρώνε τα παιδιά τους στην κρεατομηχανή του πολέμου και γυρνάνε ανάπηρα τον πόλεμο και τελικά τα θυμώνται και τα εισοδήματά τους, δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Ο υπεριαλισμός μπορεί να νικηθεί με ένα, δύο, τρία πολλά Βιετνάμ, όπως είπε και ο Τσε, και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα που πρέπει να κρατάμε σήμερα. Έφερε φοβερή τοπή ήταν μια κρίση, ας το πούμε έτσι, συμπεριληπτικής στρατηγικής που μπορεί να μην υποχώρησε, όμως μετρούσε από εκεί και πέρα τον εσωτερικό λαϊκό παράγοντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά από αυτή την περίοδο δεν ήταν τόσο απλό για την Αμερική, η οποία ασφαλώς δεν σταμάτησε να επεμβαίνει υπεριαλιστικά παντού. Δεν ήταν τόσο απλό να επεμβαίνει με άμεσο στρατηγικό τρόπο, αλλά μετασχημάτισε τους μορφές της σε άλλους στιγμούς του τύπου εκαθιδρύω χούντες και αυταρικά καθεστώτα, ενισχύει οικονομικά και πολιτικά την τόπια αστική τάξη. Κατάλαβε δηλαδή ο υπεριαλισμός ότι θα πρέπει να τσακίσει και να εγκαθιδρύσει την κυριαρχία του τις λαϊκές αντιστάσεις με τέτοιου είδους μέσα. Το συμπέρασμα, νομίζω, λοιπόν, που εγώ βγάζω και που έχω να συνεισφέρω στην κουβέντα, είναι ότι και, όπως και τότε, έτσι και ακόμα περισσότερο σήμερα, η επαναστατική αριστερά δεν μπορεί να είναι επαναστατική αν δεν είναι αντιπεριαλιστική.